Κοντά μας, Εθνικός BCTV, ο προπονητής της ομάδας Δήμης Κουστένης. Coach. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πες μας δύο λόγια πώς βλέπεις το παιχνίδι με τον Λαύριο. Καταρχήν, να ευχηθώ και εγώ καλή αγωνιστική σεζόν σε όλους, στους αθλητές, στους προπονητές και στους παράγοντες όλων των ομάδων. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι με τον Λαύριο, είναι γνωστό ότι όσο προπόνηση και να κάνεις, όσο προετοιμασία, όσα φιλικά και αν παίξεις και σωστά το τμήμα και αν πας, η πρεμιέρα πάντοτε έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά για αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει ντέρμπι και όπως γίνεται συνήθως τα ντέρμπι, κρίνονται σε κάποιους παράγοντες πέραν των τεχνικών αναλύσεων και αυτά έχουν να κάνουν με την διάθεση, τη δύναμη, το πάθος, τη θέληση που έχεις για το μάτς. Πώς θα διεκδικείς, πώς θα πας πάνω στην μπάλα, πώς θα πας σε ελεύθερες μπάλες πρώτος, πώς θα δείξεις τη δύναμή σου. Αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι θα καθορίσουν πιο πολύ το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να είναι σε 100% ετοιμότητα αυτή την περίοδο. Όμως είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα. Θεωρώ ότι με τη διάθεση που έχουν δείξει τα παιδιά τις τελευταίες μέρες της προπονής και γενικά το τελευταίο καιρό, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το διπλό και να ξεκινήσουμε έτσι τη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και αυτό είναι πάγια τακτική ανάλυση που κάνουμε πάντοτε, ότι καμία ομάδα από την πρώτη αγωνιστική δεν έχει γίνει πρωταθλήτρια, καμία ομάδα δεν έχει υποβαστεί από την πρώτη αγωνιστική. Όταν με ένας μαραθώνιος έχει 26 αγωνιστικές και όλα θα παίζουν. Κλείνονται και θα παίζονται μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Έχετε να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο που θα βρεθεί στο Λαύριο να στηρίξει την ομάδα? Ανυπομονούμε να έχουμε κοντά τον κόσμο μας. Είμαστε λίγο, αν θέλουμε τόσο εισαγωγικό, να πούμε άτυχοι προς το πρόγραμμα. Διότι και στο κύπελο έπρεπε να παίξουμε δύο παιχνίδια εντός έδρας. Ξεκινάμε το πρωτάθλημα πάλι με εκτός έδρας παιχνίδι. Όμως από ό,τι μαθαίνουμε, οι Κινέζες θα είναι κοντά μας. Οπότε θεωρώ ότι με την υποστήριξη των φιλάθλων μας θα τους δώσουμε και αυτούς και σε αυτούς χαρά που θα δουν κοντά την ομάδα από κοντά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κοντά μας στο Εθνικός BCTV, ο Κώστας Μαθέρας, ένας εκ των δύο αρχηγών. Πες μας για τις πρώτες εντυπώσεις στον Εθνικό. Οι εντυπώσεις στον Εθνικό είναι πολύ καλές. Έχω έρθει σε μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Με κόσμο, με φερέγγια διοίκηση. Και είναι όνειρο κάθε αθλητή να δουλεύει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το Σάββατο είναι η πρεμιέρα της ομάδας στην Α2 στο πρωτάθλημα, κόντρα στο Λαύριο. Πώς το βλέπετε σαν ομάδα το παιχνίδι αυτό? Εμείς σαν νεοφώτιστη στην ομάδα θα πάμε χωρίς άγχος. Το Λαύριο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Α2. Εμείς πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Πιστεύω ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι. Και εγώ και ο συμπαίκτης μου και το προπονητικό team, και θα πάμε να δώσουμε το 100% για να πάμε να κερδίσουμε. Έχεις να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που θα είναι στο γήπεδο να σας βοηθήσει, να σας στηρίξει? Εγώ να πω ότι εγώ και οι συμπαίκτες μου και οι προπονητές μου ότι θα δώσουμε το 200%, θα παλέψουμε για κάθε μπάλα. Έτσι κάνουμε από την αρχή της χρονιάς. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου δίπλα μας. Είμαστε μια νέα ομάδα με όνειρα και φιλοδοξίες. Πάμε χωρίς φόβο να χτυπήσουμε κάθε παιχνίδι. Έχουμε 26 τελικούς αυτή τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα της Α2. Θα χρειαστεί κάποιες στιγμές να έχουν και υπομονή. Και πιστεύω να κερδίσουμε το χειροκρότημα τους κάθε Σάββατο. Σας ευχαριστώ πολύ.